Εδώ είμαστε, να μην ανησυχείτε δηλαδή. Ο Αχιλλέας κατάφερε, ήρθε. Αχιλλέα, τι έγινε, ρε φίλε? Το 31. Το 31, Πρώτη φορά. Βούλγαρη σφαγεία ακόμα είναι εκεί. Oh. Ναι. Γνωρίζεις κόσμο όμως, φίλε, στο 31. Και στο 10 και στο 14. Τι εννοείς με αυτό? Κοινωνικότητα, δηλαδή κοινωνικοποίηση, ρε φίλε. Το έχω προταξεί, δεν γνωρίζω κόσμο. Συγκεκριμένα στο 31 ή γενικά στο λεωφορείο? Γενικά, επειδή είπε 31, λέω. Κοίταξε, η πεθερά μου για παράδειγμα έχει παράπονο. Ναι. Λέει, μπαίνω μες στο λεωφορείο, ναι, και θέλω να καθίσω. Και επειδή δεν θέλω να ζητήσω τη θέση, ναι, κάθονται αυτοί οι νέοι και για να μην σηκώνονται, κάθονται και παίζουν με τη ροδέλα. Η ροδέλα είναι το κινητό, επειδή το χέρι, το δάχτυλο πηγαίνει το scroll down. Πιστεύω ότι μέσα στο κινητό μέσα να έχει κάποια ροδέλα και ανεβαίνει αυτό. Η ροδέλα. Ειδικά οι νεαροί παίζουν με τη ροδέλα και την ευρύτερη έννοια. Ροδέλα την έχουν κάνει. Ροδέλα, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι η κομπή ανάλυσέ του, Αντώνης Σεκαλέας, Χιλιάς Παναγιωτήτης, Σταύρος Κόκκας, ταπεινός, πλην τίμιος. Πήγα, δοκίμασα. Δεν βγαίνουν 100.000. Το γι' αυτό κατέβηκα, ξέρεις. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Έδωσα τη μάχη μου. Ρώτησα και κάτι στελέχη του Eurobank εδώ από κάτω, yeah, που ανεβήκαμε μαζί στο τέταρτο. Όσο δεν βγάζει, λέω, το μηχάνημα 100.000. Μου λέει, βγάζει. Αν έχει την υπογραφή διευθύνοντα συμβούλου, βγάζει. Ω γνωστόν, αν δεν ρωτήσει, η απάντηση είναι πάντα όχι. Ναι. Ρωτώντα, πα την πολύ, χιλιά. Σωστό. Δεν πα γυμνό στα γκούρια, φιλιά. Εκτό και αν δίνει απάντηση χωρί να δεχτεί ερώτηση. Όπω ο Ξένο Ρονάλντο. Ό,τι και να του λέει, τα πέντε δάχτυλα έδειχνε. Πέντε. Γιατί δείχνει πέντε δάχτυλα, γιατί Champions League, να υποθέσω. Ναι. Εγώ νόμιζα έλεγε σε πέντε βγάλε με, γιατί είχε χτυπήσει. Και... Εντάξει, όχι. Συμβαίνει και αυτό. Έχει πέντε Champions League. Και μία Ατλέτικο, οποία δεν βλεπόταν όλη τη χρονιά. Για αυτά τα μάτς είναι Ατλέτικο. Για αυτά τα μάτς είναι. Άλλο δεν θυμάμαι παιχνίδι τη καλό, παιδιά, θα είσαι. Με κούραζε όσο ελάχιστες ομάδες. Μήπως γιατί είναι το πρώτο τη εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από αυτά που έχει δώσει τους τελευταίους τρεις μήνες. Δεν μιλάμε για τρεις μήνες, Αντώνη. Από την αρχή δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Περιμένεις να εξελιχθεί, ρε φίλε, η ομάδα. Έχει κάνει μεταγραφές, έχει τον κορμό της, έχει τις σταθερές της. Η Ατλέτικο φέτος κρίνεται, mm, γιατί είναι η πρώτη φορά που, αν και δεν το είπε, δεν το δήλωσε κανείς, ένιωθες ότι πάει για πρωτάθλημα. Όχι πάει να κλέψει το πρωτάθλημα, πάει να είναι κοντά και αν γίνει να το πάρει. Mm. Πάνε, πάρε πρωτάθλημα. Ναι. Και εγώ σου λέω και κάτι άλλο. Είσαι ένας προπονητής. Είσαι πόσα χρόνια σε μια ομάδα. Έχεις μια πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά. Που μέσα από αυτήν καταφέρνεις να παίρνεις τα περισσότερα παιχνίδια. Δεν πρέπει, ρε φίλε, σε κάποια φάση να παίξεις και κάτι. Να έχεις μια ταυτότητα όχι τόσο αμυντική. Να γέρνει και λίγο προς το κομμάτι της δημιουργίας το σκηνικό. Γιατί δεν έχει φθηνές μεταγραφές. Δηλαδή, όσοι νομίζουν ότι Ατλέτικο δεν έχει ξοδέψει λεφτά. Η Ατλέτικο τα τελευταία δύο χρόνια έδωσε λεφτά. Γι' αυτό το λέω ότι είναι η πρώτη χρονιά που μπήκε πολύ διαφορετικά. Δεν μπήκε με το είμαι η ομάδα που είναι κοντά στην Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα και αν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις πάω να πάρω το. Να χτυπήσω το πρωτάθλημα, να κλέψω το πρωτάθλημα. Όχι, πάω να το διεκδικήσω. Και κάνω αυτή την κουβέντα σε μια μέρα που ο Τσόλο δείχνει απόλυτος μάγκας, εντάξει. Γιατί το πήρε το παιχνίδι χθες. Και το πήρε καθαρά απέναντι στη Γιουβέντους, απέναντι στο Κριστιάνο, γιατί το έχουν και αυτό. Εντάξει, όταν έχεις χάσει δύο τελικούς Champions League με τον αντίπαλο να έχει ένα συγκεκριμένο παίκτη ως ηγέτη, το έχεις και αυτό στο μυαλό σου. Όπως και να έχει. Ναι. Εδώ λοιπόν, χθες θα μου πεις και τα δύο όπως τη μένα πήγαν. Εκεί πήγαινε, που πήγαινε. Ναι, εκεί πήγαινε κάπου αλλού. Και παίξαμε, ναι, όπως εντάξει, παίξαμε. Εντάξει. Να πάθουμε το κεφαλικό καμιά μέρα την ώρα που. Ναι, δηλαδή. Αυτό το ξύλινο που λέμε μερικές φορές, τα στημένα είναι μέρος του παιχνιδιού. Τι εννοούμε? Μια ομάδα πόσες κομπίνες να έχει στημένες? Να πω ότι έχει 12, 13. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι όλη τη χρονιά πρέπει να τις διαχειριστεί. Άλλες θα βγάλει στο πρώτο εξάμηνο. Άλλες θα βγάλει στο δεύτερο. Κάποιος μπορεί να τις κρατήσει για συγκεκριμένα παιχνίδια, για να τις εμφανίσει. Γιατί ο αντίπαλος, όταν έχει φτάσει Φεβρουάριο, έχει τη δυνατότητα να δει, άμα θέλει, και 40 παιχνίδια σου. Κάποια θα δουλέψει στην τελευταία προπόνηση, φίλε. Υπάρχουν και αυτές. Κάποια θα τα δουλέψει στην τελευταία προπόνηση. Μετά έρχεται και ο παράγοντας τύχη. Όπως μπήκαν τα δύο στιμένα, οι δύο στατικές φάσεις χθες, τα δύο κόρνερ, έτσι. Mm-hmm. Κόντρα, ναι, σουτ. Κομπίνα, ναι, κόντρα στο δεύτερο. Δεν μπορεί να πει ότι βγήκαμε κομπίνα. Είναι και ο παράγοντας τύχη. Ναι. Ειδικά σε στιμένα, ένα εκατοστό πιο πάνω να σου βρει μπάλα, μπορεί να φύγει στο Θεό. Όπως έγινε με τον Πονούτσι στο πρωτομήχρονο
που ήταν λουκούμι να το βάλει για Μπονούτσι. Πήδηξες και εσύ εκεί. Πήδηξες και εσύ εκεί. Έκανα λίγο ένα τέτοιο. Άλμα, ε. Έκανα ένα τέτοιο. Ναι, εμείς ποντάμε τα στόπερ και τα βάλαν όλα σε λάθος timing. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά και σε καλύτερες οικογένειες. Αυτό για την Ατλέτικο. Εμένα δεν μ' αρέσει ακόμα. Όταν λες δεν σ' αρέσει, τι εννοείς? Είναι άλλο να μην μ' αρέσει μια ομάδα ως εικόνα, άλλο να έχω κάτι στο μυαλό μου και να μην το δείχνει, και άλλο να μην μου αρέσει το στυλ με το οποίο κερδίζει τα παιχνίδια. Δεν μου αρέσει το ότι έχει επαναπαυθεί σε μια ορθολογική αμυντική συμπεριφορά και δεν ψάχνει να παίξει πιο κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, χθες, ενώ είναι το outsider, κερδίζει με καθαρό σκορ. Μια εβδομάδα πριν, με τη Βαγεκάνο νομίζω, δεν βλεπόταν ότι έπρεπε να έχει την μπάλα στα πόδια της. Από στο 90 που το έβαλε. Ναι, από κόντρα. Του Κριεσμάν. Που πλάσαρε, βρήκε σε έναν αμυντικό, μπέρδεψε το μοτοφύλακα και μπήκε μέσα. Εντάξει, δεν βλεπόταν. Δηλαδή θέλω η ομάδα που θεωρείται μεγάλη ξανά το πρωτάθλημα και να έχει την ικανότητα να παίξει και να έχει και την ικανότητα να αμυνθεί. Περιμένω από αυτήν δηλαδή πράγματα τα οποία βγάζει ένα αμήχανο τουπέ όταν έχει την μπάλα στα πόδια της. Μια φλιαρία. Σαν να το αρνείται. Ναι. Άσε με να μηθώ. Ναι. Άσε μια φλιαρία κομική. Δώσε μου την μπάλα και εγώ μετά θα προσπαθήσω να βάλω γκολ. Επειδή η Ατλέτικο έχει και θέμα προσώπων, δεν ξέρω αν αυτό κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος. Από την άποψη ότι του χρόνου φεύγει ο Γοδίν. Θα μου πεις, εξαρτάται η Ατλέτικο από τον Γοδίν. Είναι μία προσωπικότητα, είναι μία σταθερά. Και είναι μία ασφάλεια. Σταθερά χρόνων. Ναι. Όχι φετινή. Και πες μου και καλύτερους αμυντικούς που έχουν τον Γοδίν για να δουν στην αγορά αυτή τη στιγμή. Πώς τον καλύπτει ο Γοδίν? Όχι, δεν είναι. Εύκολο είναι. Όχι. Η Λίβερπουλ 10 χρόνια στο όπερα ψάχνει. Μέχρι να πάρει το Φαντάικ. Μέχρι να ματώσει για να πάρει το Φαντάικ. Ναι. Οικονομικά έτσι. Ακριβώς. Όχι απλά να πάρει. Ναι, και το δίδυμο Γοδίν Χιμένεθ είναι top. Δεν είναι εύκολο να το ξαναστήσεις. Όχι. Και αν σου φύγει αυτή η σταθερά, τι κάνεις? Επιμένεις να τη ξαναβρεις? Θα βάλεις το Σάβιτς. Και ο Θεός βοηθός με τα σταυρούς και τέτοια. Επιμένεις να το ξαναβρεις ή αλλάζεις τρόπο παιχνιδιού? Λες ότι δεν μπορώ, φτάνει, δεν μπορώ να. Ναι, δεν έχω την άνεση, δεν έχω την πίστη. Δεν είναι σταθερά πλέον. Έχουν βάλει τον Αρίας που είναι και αυτός μία έτσι, μία αλλιώς. Δεν είναι καμιά σταθερά ο Κολομβιανός. Άμα χάσουν και τον Γοδίν, ο Κόκκι μεγαλώνει. Ο Γκανέζος είναι Γκανέζος. Με τα καλύτερη σχολή της Αφρικής. Για μένα. Ο Γκανέζος είναι Γκανέζος. Και η Γιούβε είναι Γιούβε. Γιούβε είναι Γιούβε, ο Γκανέζος είναι Γκανέζος. Εντάξει, κάνει και την αλήθεια Σιμεώνε, βγάζει τους δύο που είναι για κόκκινη και δεν πληρώνουμε την κόκκινη. Ναι, εντάξει. Ναι. Εάν δεν το καταλάβαινε ο Σιμεώνε αυτό, ποιος το καταλάβαινε? Δεν το κατάλαβα, όλες στοιχηματικές έξω την παίζουν την κόκκινη, 1,75 και ναι. Ναι. Τέλος πάντων, κάζω για τη Γιούβε, που δεν έπαιξε τίποτα πραγματικά χθες. Δεν την άφησε και η Ατλέτικο να παίξει. Ναι, φιλαρέσει η Γιούβε. Βρες ένα, βρες ένα τρόπο. Κόψε το λαιμό σου και βρες. Ναι. Γιατί η Γιουβέντους όταν έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει δύο φορές τελικό, όχι μία. Εντάξει, τόσο κλειστές άμυνες πρέπει λίγο να προκαλέσει μετά, λίγο να πας ατομικές ενέργειες. Πολύ λίγο... μοιάζει, ρε φίλε. Και αυτό, εγώ ξέρω που τρελαίνομαι, σόλοι τα χιλιά. Ο Μάτζουκες, εργαλείο ρε φίλε, πολύ ωραία. Έχω απέναντί μου μία άμυνα οργανωμένη. Δεν χρειάζομαι έναν παίκτη ακόμα να μπορώ να τη διασπάσω. Δίπλα του εννοείς? Ναι. Να κάνουμε λίγο... δίπλα του. Και αντί, δεν έχω έναν εξτρέμ σαν άνθρωπο, ένα winger της προκοπής. Να κάνουν λίγο μπάχαλο, λες εκεί. Ναι, έχω τον Τιμπαλά, μπλαζέ. Ανάλατος. Χθες ανάλατος 100%. Και ο Κριστιάνο δεν του βγήκε τίποτα. Ο Κριστιάνο μόνο δεν είναι ανάλατη. Τι να βγει. Μα του Ιντί έτρεχε πάνω κάτω, πήγαινε να πάρει χώρο, να δημιουργήσει χώρο. Δεν έβγαινε ούτε αυτό, μάλλον το είχε μελετήσει ο Τσόλο. Πού να δημιουργήσει χώρο? Κλειστά, όλα κλειστά. Με τον Παρτέι. Να του παίρνει μέτρα συνέχεια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι και η Γιουβέντους που έκανε όλο αυτό το project που έστησε, που έκανε, που έκανε στο κρίσιμο σημείο, γιατί τους Γιουβέντους του Νταλκάς, Champions League είναι. Ναι, πολλών. Είναι όταν έχεις πάρει τον στην Ιταλία, απλά ψάχνεις την αγωνιστική που θα γίνει ανάμεσα σε τέλη Φεβρουαρίου και αρχής Μαρτίου η απονομή. Ναι, αυτό ακριβώς. Λογικό. Και να έχει κάνει και μια επένδυση με τον Κριστιάνο, η οποία την έφερε, ξέρει ότι θα την βαραίνει. Είναι σε ίδια φάση πάνω κάτω με την Παρή. Η
πάρει, τι έχει πάθει, εσωτερικός ανταγωνισμός 0. Η Juventus πλέον εσωτερικός ανταγωνισμός πόσο, 7ο σερί. 15 βαθμούς διαφορά. 7ο σερί είναι, νομίζω. Ναι. Ανταγωνισμός 0, ανταγωνισμός 0, είναι χαμηλά κίνητρα εντός. Έρχεται παιχνίδι ψηλού κινήτρου, πρέπει να αλλάξεις τον εγκέφαλό σου, να κάνεις μεταμόσχευση μια μέρα πριν. Το ναι. Πώς θα το αντιμετωπίσεις. Να αλλάξεις τελείως το τι πας να παίξεις, τι ποδόσφαιρο πας να παίξεις. Αυτό. Έχει συνηθίσει τα χαμηλά, όταν φτάνει απότομα στα ψηλά. Απλά όμως η Παρή, επειδή είναι πιο φρέσκια ομάδα. Δηλαδή ο Ρονάλντο, εντάξει, ο Ρονάλντο είναι θεότητα. Ναι, οι άλλοι έχουν όμως τον 21χρονο ηγέτη. Έχουν Εμπαπέ. Δηλαδή τα κίνητρα, ο άλλος έδειχνε 5 όλη την ώρα. Ο Εμπαπέ είναι στην κλωτιά ακόμη. Είναι και τα κίνητρα, οι φιλοδοξίες. Είναι 1000. Και τι έχει πάρει ο σύλλογος γενικά. Δεν ξέρω. Πιο καλή μου δείχνει η Πάρη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Που είναι στο, αν τους βάλω δίπλα-δίπλα. Σε επίπεδο Champions League. Ναι, έτσι όπως τους είδα. Έχει διαφορετική βάση νομίζω η Πάρη. Ναι. Και πάνω σε αυτό που λες. Ακόμα και στις, και στις ηλικίες. Ναι, καλύτερες ηλικίες εννοείται. Δηλαδή μόνο την ηλικία του Νεϊμάρ και του Μπαπέ να βάλεις. Ό,τι και αν μπορεί να μου πει κάποιος για τον Νεϊμάρ, ότι τραυματίζεται κάθε Μάρτιο, ότι είναι ψωνάρα, ότι κοιτάς μόνο τον εαυτό του. Ναι, ναι, ναι. Όταν θα γίνει το σκάουτινγκ του αντιπάλου, θα έχει ένα πολύ σεβαστό όγκο ανάλυση του δεδομένου. Ναι. Άρα, ό,τι και να λέμε εμείς, δεν έχει καμία σημασία. Αχιλιά, το άλλο το είδες? Όχι, δεν το είδα. Επικεντρώθηκα στο. Το άλλο ήταν ένα κλασικό παιχνίδι. Έβλεπε τη Σάλκε. Αν έβαζε ασπρόμενη τηλεόραση, θα έλεγε: α, εντάξει, παίζει Σάλκε με μια γρήγορη ομάδα. Λογικά δεν τη φοβάται η Σάλκε, αφού η αμυντική γραμμή είναι λίγο ψηλά, είναι λίγο πριν τη μεσαία γραμμή. Εντάξει, λογικά. Και άμα έβαζε χρώμα και θα έλεγε: α, με τη Σίτι παίζουν και παίζουν έτσι. Okay. Ναι, μετά... Είναι ο ορισμό του: εγώ ξέρω έναν τρόπο να παίζω. Δεν με ενδιαφέρει να θα χάσω. Με ενδιαφέρει αυτό που έχω μάθει στου ποδοσφαιριστέ μου. Να το παίξουν σωστά. Μετά την κόκκινη, πώς ανταποκρίθηκε εσύ, εσύ που ναι, το εγώ μετά είχα γυρίσει αφού παίζαμε το στόπερ. Α, ναι, έγινε. Μετά ναι. Αλλά όμως σίγουρα θα σοφαρίσει. Δεν περίμενα ότι θα το γυρίσει. Δεν περίμενα να το γυρίσει. Όσο είδα πάντως, δηλαδή είδα από τα μέσα του πρώτου μέχρι το τέλος του πρώτου, εκεί που γίνανε τα δύο πέναλτι. Η City ήταν σε επίπεδο συγκέντρωσης εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Και το βασικότερο, ο Φερναντίνιο που δεν είναι ποτέ εκτός τόπου και χρόνου. Ξέχω από το πέναλτι που έκανε στο κράτημα. Και είναι ένας όμως. Ναι. Είναι ένας, είναι μόνος του. Φερναντίνιο, δηλαδή οι άλλοι 10 είναι εκτός τόπου και χρόνου, αν ο Φερναντίνιο είναι καλά, του σουλουπώνει. Όταν και αυτός δεν είναι καλά, αντίο ζωή. Δηλαδή εγώ αν ήμουν Λίβερπουλ σήμερα, θα παρακαλούσα να πάθει μια θλάση ο Φερναντίνιο. Για να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι τώρα, κάτι πιο χοντρό. Θα έκανα βουντού, θα έκανα έτσι, θα είχα ειδικό τμήμα βουντού, ειδικό τμήμα... Δεν υπάρχει. Ο τύπος έχει δώσει στη θέση μια απίστευτη έγκλη. Και όταν κάνεις τα... όχι απλά τα απλά, ένα παραπάνω βήμα, όταν έχεις γύρω σε αυτό το ρόστερ... Και ο τρόπος που παίζει αυτό το ρόστερ. Και η άλλη μαγιά του Γκουαρδιόλα, για μένα, είναι ότι οι παίκτες οι οποίοι δεν δείχναν ότι μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοια project, τα έχει κάνει λειτουργικά σε τέτοιο project, άρα και αυτοί από μόνοι τους. Ωραία. Παίζουν επί δύο σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε. Είναι μεγάλη υπόθεση να πιστεύεις όποιος, όσο εγώ και να έχεις, ότι αυτό που μου λέει ο προπονητής μου, αυτό που να κάνουμε, γιατί αυτό είναι το σωστό, γιατί αυτό μας έχει δώσει νίκες και αυτό θα μας ξαναδώσει νίκες. Ναι, και εγώ πριν έρθω εδώ, ήμουνα πρώτος στο χωριό και ξαφνικά γίνομαι πρώτος στον πλανήτη. Δηλαδή, εγώ το παράδειγμα του Σανέ δεν μπορώ να μου φύγει από το μυαλό. Ο Σανέ εμένα μου έδειχνε στη Σάλκε ένα παιδί με εκπαικτικά στοιχεία, αλλά ο Παντελής Κωνσταντίνης της Γερμανίας. Ο Σανέ έχει αυτό το αλλά. Ναι, ναι. Και πήγε εκεί και έγινε top. Και προσπαθεί να σκεφτείς τι είδε ο Γκουαρδιόλα σε αυτό το παιδί, ότι μπορεί να του κάνει, γιατί το μπορούσε να κάνει 5 πράγματα φαινόταν. Αλλά κάνει άλλα πράγματα τα οποία δεν φαινόταν. Προπόνηση. Τον έβαλε. Στις δουλειές όλες αυτό είναι. Σε παίρνω σε ένα και κάτι. Τι κάνει ο Αχιλλέας? Να τον βάλω να μου. Τι να τον βάλω να κάνει? Να τον βάλω να κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει. Να τον βάλω να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Πέντε πράγματα. Πάρτα. Αυτή είναι η δουλειά σου, φίλε, σήμερα. Από 5 επί 11 βγαίνουν 55 πράγματα.
Οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να έχουν 55 πράγματα στο μυαλό του συνολικά για να βγει το αποτέλεσμα που θέλει. Στο Ατλέτικο Γιουβέντους, από κάποια στιγμή και μετά, ο Κριεσμάν, ο οποίος είναι ένα παιδί που παραπονιέται γιατί δεν πήρε τη χρυσή μπάλα, έπαιζε δεξί μπακ. Τέλος πάντων, έπαιζε δημιός, καλά μου το έπαιζε εκτός αέρα. Έπαιζε δημιός. Έπαιζε δημιός. Τον πήγε δεξιά για να καλύπτει χώρους. Ο Κριεσμάν. Κριεσμάν. Τα βλέπω δημιός αυτά. Δημητράκη, αγοράκι μου, δες λίγο το παιχνίδι. Μη στεναχωρηθεί σε κάποια φάση όμως που είναι κάλυπτε. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει παγκόσμιο. Ναι. Πρωτάθλημα με την ομάδα δεν έχει πάρει. Ναι. Η ομάδα δεν έχει πάρει ακόμα. Mm-hmm. Παγκόσμιο έχει πάρει. Ναι. Γεγονός. Του είπε ο προπονητής του τι θα κάνεις αυτό, γιατί αυτό εξυπηρετεί το πλάνο. Ούτε μα, ούτε μου, ούτε ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ούτε τίποτα. Αυτό έκανε και στο τέλος πανηγύρισε την νίκη της ομάδας. Και δεν έχει να πει και τίποτα. Εντάξει, γκολ δεν έβαλε, αλλά δοκαράκι είχε, πάλεψε εκεί, φάνηκε, έκανε. Ε, μας πλήρωσε με τις τελικές, πες τα χιλέ, πες τα. Μην τρέπεσαι, παίζουν οι ακροατές μας. Με τα δύο χέρια πατάνε τα κουμπιά. Και τελικές παίζουν, σαν εμάς. Και τελικές. Τυροβέλα. Και τελικές παίζουν, και τελικές στην εστία παίζουν, και τελικές εκτός εστίας παίζουν, και κόρνερ παίζουν, και κάρτες παίζουν. Ναι. Champions League λοιπόν. Καμία ήταν καλύτερη. Την... Τώρα να σου πω κάτι, επειδή δεν είχα πολύ εικόνα από το Λιόν Μπαρσελόνα χθες που μιλούσαμε. Δεν ήταν το παιχνίδι τόσο χάλια, μην τρελαθούμε τώρα. Από το 25 τελικές όντως ήταν. Ναι. Ήταν γεμάτες. Ήταν γεμάτες. Δηλαδή. Οκ, okay, μην είμαστε υπερβολικοί. Ναι, κάτσαν δύο παιχνίδια, μην δεν θα μπει και μπάλα, ρε παιδιά, συμβαίνει. Απλά το να καθίσει μια μέρα σε δύο μάτς Champions League να είναι 0-0 και να καταγραφούν 54 τελικές συνολικά. Mm-hmm. Οκ, okay, ας δούμε και λίγο ποιοι ήταν και τερματοφύλακες. Αυτά δεν ήταν και ο καθένας. Ήταν εκπληκτικός, φίλε. Στο τερματοφύλακα της Λιόν θέλω να καταλήξω. Όπου δηλαδή λες, okay, την εικόνα μου έχει κόλλησε τώρα. Οκ, okay, παλικάρι μου δεν είχε. Δηλαδή δεν είχε κάτι άλλο. Δεν είχε κάτι άλλο. Αυτός δεν είναι παλιά, ρε, ένας που ήταν ξυρισμένο το κεφάλι γύρω-γύρω. Σε ένα φιλικό Λιόν πάω που είχαμε πάει. Ήταν αυτός μικρός. Εγώ τον μπερδεύω με άλλον. Έχει πάει σε τέτοια ένα αυτό. Λιόν Πάκου, πότε παίξαμε εκτός από το 4? Με τον Μητρέσκου. Με τον Μητρέσκου, ναι. Λόπες. Λόπες. Πόσο χρόνο είναι ο Λόπες? Αποκλείται να είναι αυτός. Το 90. Αποκλείται να είναι αυτός. Αυτός που λέω εγώ παίζει σε τέτοια νομίζω. Που τον έπαιζα, τον έβαλαν τότε από τις Ακαδημίες. Να παίξει και το φιλικό. Στην περιβόητη προετοιμασία καμπάνι είναι αυτό. Πώς ναι, πώς τις πιο ωραίες προετοιμασίες που έχουμε ζήσει στη ζωή μας, πολύ γέλιο ακόμα το συζητάμε. Εκπληκτική τρομή, όντως, σε εκπληκτική κατάσταση και ο Όμπρακ βγάζει δύο. Καλά, τον Μπερναντέσκι κομπίνα ναι. Στο κόρνερ. Είναι top τερματοφύλακας ο Όμπρακ. Είναι top τερματοφύλακας. Είναι top. Αλλά... Όπως εγώ θεωρώ top τερματοφύλακα του Τσέσνη. Είναι, τι είναι. Αυτό πήραν για την καταστάση του Μπουφόν, δεν τον πήραν. Εντάξει, γιατί. Δεν είναι από αυτούς που δεν έχουν περάσει, πιστεύω, συνδύσεις του κόσμου τέτοιος. Να σου πω γιατί. Γιατί δεν έμεινε στην Αγγλία. Αν έμενε στην Αγγλία θα είχε περάσει. Ναι. Η Ιταλία θεωρείται κατηφόρα, αλλά δεν είναι η Juventus Ιταλία, νομίζω. Δηλαδή είναι η τόπο ομάδα της Ιταλίας που μπορεί να την χρεώσεις και λίγο σε πιο ψηλό επίπεδο. Οπότε για να γυρίσουμε στην προηγούμενη μας συζήτηση, η Juventus αρχίζει και ψάχνεται να δει τι μπορεί να κάνει για το πρωτάθλημα. Το πώς μπορούν να ξαναρθούν παίκτες στο καπιονάτο. Γιατί καταλαβαίνει ότι την αφορά. Βεβαίως την αφορά, τι είναι, την αφορά. Αλλά πώς, όταν η Ίντερ και η Μίλαν είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι πιο αυτοκαταστροφικές, πεθαίνεις. Ναι, με τις επιλογές τα τελευταία χρόνια, δε, ναι. Φίλε, ναι. Τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι άμα ήταν ο Νικολάκης ο Μπομπούνοφ, τεχνικός διευθυντής στην Ίντερ, ωραία, όσοι έχουν εικόνα, τι λέω, καταλαβαίνουν, θα είχε πιο καλές επιλογές. Δεν μιλάμε για τη Μίλαν. Στη Μίλαν, πραγματικά δηλαδή. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν. Αμόν του πιάτε τώρα το θέμα λίγο. Αλλά τον είδαν μπροστά τους και τον πήραν. Δεν είναι ότι κάνανε κάτι. Κάνα σκάουτινγκ συγκλονιστικό και κάνα. Και χωρίς να αμφισβητώ το ταλέντο του, περιμένω τη δεύτερη του χρονιά. Οκ, okay, μέχρι στιγμής το παιδί έχει βάλει 25 γκολ. Το παιδί, ό,τι. Ναι. Ό,τι φάση κάνει, τη βάζει μέσα. Είναι σε εξαιρετικό mood. Έχει αλλάξει ομάδα και λες και πήγε στην Μίλαν. Και... Ναι. Ο Σβιντέξ του πλουσίου. Όλα μέσα.
Είναι, αυτές οι σχολές είναι τίμιες. Απλά περιμένω τη δεύτερη τη χρονιά από την άποψη ότι μπορεί την πρώτη να εφηνιδιάστηκαν πολύ, την δεύτερη θα ασχολούνται όλοι. Θα είναι η Μίλαν του Πιάτεκ. Θέλεις μια διάρκεια στον παίχτη. Θέλεις μια χρονιά και τέλος. Σε όλα θες διάρκεια. Σε όλα θες διάρκεια. Η διάρκεια μετράει. Εγώ τώρα είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει εκείνος ο Ούγκρος που βάλει το ψαλίδι. Σου το παρακολουθώ τώρα. Το πιτσιρικάς, πρώτη συμμετοχή. Ναι. Είμαι πολύ περίεργος. Δηλαδή, αν αυτό είναι όθηση ή θα είναι καταστροφή. Γιατί αυτή η φάση μέσα κατάσταση δεν έχει. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει. Τίποτα. Ή θα γίνεις μετά τον Μπούσκας ο επόμενος. Ωραία. Ή θα είσαι ο Σλόταν Κόβατς, να πούμε. Πεχτάρα, φίλε. Σλόταν Κόβατς. Κοντός, καραφλός, από τότε που γεννήθηκε. Μαλλιά δεν έβγαλε ποτέ, πιστεύω. Έτσι είναι αυτά. Η διάρκεια είναι το Α και το Ω. Η Μίλαν λοιπόν δεν υπάρχει, η Ίντερ δεν υπάρχει, Αντώνη μου. Και ποιος υπάρχει, η Νάπολη. Πολλά συμπλέγματα. Ρώμα τίποτα, Λάτσιο μέτρια. Δεν κουντουράρουν. Νάπολη, η οποία πέρσι πήγε και έρθει 0-1 τη Γιουβέντους και μετά το επόμενο παιχνίδι είχε στο 10 αποβολή. Ναι. Πολλά συμπλέγματα. Πολλά συμπλέγματα. Δηλαδή η Νάπολη πραγματικά. Ενώ είναι ωραίο ποδοσφαιρικό project, δεν έχει καμία σχέση με Μίλαν και Ίντερ. Οι άνθρωποι παίζουν κανονικό ποδόσφαιρο, έχουν ταυτότητα, κάνουν αυτά που πρέπει να κάνει μια μεγάλη ομάδα. Έχουν τόσα συμπλέγματα στο σαν οργανισμός και σαν κοινωνία και σαν χιλιαδιό, που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ενώ έχουν περιχαρακωθεί καλά, δηλαδή αν τύχει κάποιος παίκτης και πάει μετά τις 12 σε ένα μπαρ, πάντα υπάρχουν φίλοι που θα τον πιάσουν από το γιακά και θα τον συνοδεύσουν με κόσμιο τρόπο μέχρι το σπίτι του. Και άμα του πει παιδιά, θα πάω μόνος μου. Θα του πούνε φίλοι, ξέρουμε που μένεις, μην αγχώνεσαι, θα σε πάμε εμείς. Θα σε πάμε εμείς, μην κουράζει κιόλα. Όπως το έχει αυτό το παράπονο Ινσίνια κάποτε. Με έχουν γυρίσει σπίτι μου και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τι γιατί. Πρέπει να ξεκουράζει, αγόρι μου. Πρέπει να ξεκουράζει. Και αυτό το κλισέ, όποτε βάζει γκολ ο Ινσίνια. Το δικό γκολ από το δικό του παιδί. Εντάξει, το μάθαμε, παιδιά. Το μάθαμε το δικό του παιδί. Φτάνει. Ναι. Έχουν και γηγενείς κι αυτοί. Τι να κάνουν, τα συμβαίνει. Συμβαίνει. Θα αφιερώσουμε μετά ένα πεντάλεπτο, μετά το διάλειμμα Αντώνη και Χιλέα, για το κόλλημα του φίλου μας, του κοινού, του συνεργάτη, του υπάρχει επαφή. Ωραία. Έχουμε ένα φίλο να ενημερώσουμε το κοινό που έχει στραβώσει με τους συναδέλφους, που λένε ότι υπάρχει επαφή. Εντάξει. Επαφή. Υπήρξε επαφή μόλις τώρα. Ναι. Επαφή. Υπάρχει επαφή. Φαουλ. Όταν δηλαδή ένα συνάδελφος θέλει να δικαιολογήσει κάτι, λέει υπάρχει επαφή. Ή να στηρίξει μια απόφαση. Υπάρχει επαφή. Ωραία, θα ταχθούμε σαν εκπομπή λοιπόν κατά τις φράσεις υπάρχει επαφή. Για χύψη λόγους δουλέψτε τους. Ξέρω ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Απλά επειδή βλέπω ότι ο φίλος μας ο κοινός έχει ψυχολογικά προβλήματα. Με την επαφή. Με την επαφή. Δηλαδή ακούει κάποιο συνάδελφο να λέει υπάρχει επαφή και θέλει να το σκοτώσει τώρα. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα, εντάξει, όχι στο μπάσκετ. Όχι μπάσκετ. Ναι. Εντάξει. Γιατί στο μπάσκετ άμα το έχει αυτό θα... Δεν θα άντεχε. Ναι. Δεν θα άντεχε. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε ένα πεντάλεπτο στο υπάρχει επαφή. Ωραία. Εντάξει, να δώσουμε ένα στάτους γιατί δεν μας απασχολεί αν υπάρχει επαφή ή όχι. Ωραία. Τώρα όμως υπάρχει διάλειμμα. Τώρα υπάρχει διάλειμμα επαφής. Επιστρέψαμε. Ανάλυσε το repress.gr μέχρι τις 3 μαζί σας. Υπάρχει επαφή με τους ακροατές. Υπάρχει επαφή, παιδιά, αλλά έχει λοιπόν γίνει στάτους στην Ελλάδα. Σε μία φάση να λέμε υπάρχει επαφή. Όχι εμείς. Κατά πρώτον, από τη στιγμή που θέλεις να το πιάσουμε, να το βάλουμε σε μία βάση. Ναι. Γιατί αυτός που περιγράφει το παιχνίδι λέει υπάρχει επαφή. Η πρώτη του σκέψη είναι είτε να αιτιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο διαιτητής, είτε να παρατηρήσει αυτό που ίσως δεν είναι ο διαιτητής. Ναι. Γιατί το υπάρχει επαφή μπορεί να πηγαίνει ως επιβεβαίωση σε αυτό που είδε ο διαιτητής και με το υπάρχει επαφή δεν σημαίνει ότι του λέει ότι υπάρχει παράβαση. Λέει ότι υπάρχει επαφή. Ο διαιτητής κάτι είδε. Ναι. Το πώς το έκρινε, σωστό ή λάθος, είναι το επόμενο κεφάλαιο. Απλά μένει πάντα αυτό, χτυπάει αυτό το υπάρχει επαφή. Το δεύτερο είναι να το πεις όταν ο διαιτητής δεν έχει δώσει κάτι, αλλά εσύ βλέπεις ότι κάπου θα μπορούσε να στηρίξει μια απόφαση. Αυτό το υπάρχει επαφή. Το βασικό. Το υπάρχει επαφή δεν σημαίνει ότι υπάρχει παράβαση. Υπάρχουν αρκετές επαφές.
δεν είναι επαφή παράβαση. Δεν είναι κάτι. Δεν σημαίνει κάτι. Το υπάρχει επαφή. Υπάρχει επαφή. Είναι παιχνίδι επαφής. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι η επαφή από μόνη της είναι ικανή να κάνει το οτιδήποτε. Η φράση, ο φίλος μας τρελαίνεται για τη φράση υπάρχει επαφή, γιατί απλούστατα νομιμοποιεί όλες τις αντιποδοσφαιρικές αποφάσεις. Χθες σχολιάζαμε το ακούμπηγμα, ο Μπονότσι ήταν Ντεσίλιο. Του Ντεσίλιο στον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος έκανε και τρία βήματα και βούτυξε μέσα. Ωραία. Το πάλεψε όσο μπορούσε ο Ντιέγκο Κώστα. Ναι, για να πάρει πέναλτι. Και τσίπησε ο διαιτητής. Αλλά το ΒΑΡ τον γλίτωσε. Πάνω στο ΒΑΡ, παρένθεση, σύντομη. Επειδή θα μπει στη ζωή μας το ΒΑΡ και είμαι σίγουρος ότι θα έχουν όλοι αρκετές απορίες τον πρώτο καιρό. Σε αυτήν τη φάση, το ΒΑΡ χρησιμοποιήθηκε για ένα και μόνο λόγο. Διότι ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Αν έδινε φάουλ. Δεν θα έπρεπε κανένα στο ΒΑΡ. Δεν θα ήταν φάση για ΒΑΡ. Υπάρχει απόφαση του διαιτητή ότι υπάρχει επαφή και θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Και πάει το ΒΑΡ και έρχεται να πει: ξέρεις τι, έλα να δούμε αν είναι πέναλτι. Γιατί το ΒΑΡ θεωρεί ότι ξέρεις, έχεις δώσει φάουλ. Θεωρείς ότι υπάρχει επαφή. Το ΒΑΡ θα μπορούσε να το πει ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Ναι. Η παράβαση έχει δοθεί. Αλήθεια είναι αυτό. Τελειώνει. Το να πάρεις πέναλτι πίσω, το να δώσεις πέναλτι και να το πάρεις, γίνεται. Γιατί εξετάζεται το πέναλτι. Το να πάρεις φάουλ και να το πάρει πίσω δεν γίνεται, διότι το ΒΑΡ δεν χρησιμοποιείται σε φάουλ. Το ΒΑΡ χρησιμοποιείται σε πέναλτι, σε offside. Άρα και ο διαιτητής. Και σε φάση την οποία μπορεί να φύγει από το διαιτητή. Αν έχει βεβαιωθεί ότι είναι υποχρεωτικά πέναλτι. Για να γυρίσει τη φάση. Α, δεν μπορεί να πάρει πίσω το φάουλ στο ΒΑΡ. Αυτό σου λέει. Αλλά και αν έχει αμφιβολία, είναι φάουλ, είναι πέναλτι, για να την κλειδώσει πρέπει να δώσει πέναλτι. Γι' αυτό λέω ότι εάν δεν έπεφτε ο Κώστα μέσα στην περιοχή, έπεφτε δίπλα και ο διαιτητής ήταν σίγουρος ότι δεν υπάρχει πέναλτι και έδινε φάουλ, δεν θα υπήρχε ΒΑΡ. Ο διαιτητής έχει δώσει φάουλ. Κρίνεται και θα πάρει υψηλό ή χαμηλό βαθμό με βάση την κρίση που έκανε αυτή. Δεν διορθώνει, βοηθάει τον διαιτητή να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση. Ο διαιτητής είχε αμφιβολία γιατί είναι πέναλτι. Ήξερε ότι είναι φάουλ. Πίστευε. Δεν λέω ότι ήταν φάουλ. Το έδωσε και από τη στιγμή που έδειξε βούλα, η φάση πήγε στο ΒΑΡ. Πήγε στο ΒΑΡ. Έξυπνη η προσέγγιση του διαιτητή. Έξυπνη χρήση του ΒΑΡ στην προκειμένη περίπτωση. Μάλλον την έβαλε στο κάδρο. Ναι. Εκεί λοιπόν που αυτή η φάση βέβαια είναι δεύτερη κίνδυνο στον Ντιέγκο Κώστα. Δηλαδή καταργεί τους νόμους της φυσικής. Κανονικά μακροβούτη ξεκάθαρο με κάρτα και 4,75 πληρωμένο στην τσέπη μας. Εκεί θες να καταλήξεις. Εντάξει, εκεί ήθελα να καταλήξω. Το υπάρχει επαφή λοιπόν είναι μια ιδέα. Καλό όλους τους ποδοσφαιρόφιλους δημοσίως όταν γίνεται κουβέντα και σου λέει ο άλλος υπήρχε επαφή. Μπίνε λύκη στο καφενείο. Μπίνε λύκη. Όχι να το εξηγείς, μπινελίκι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ότι πιο αντιποδοσφαιρικό υπάρχει όντως, έχει δίκιο ο φίλος μας που αγανακτεί. Εντάξει. Γιατί είναι λάθος η φράση. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη. Τον βρήκε γερά, π.χ. Τον βρήκε γεμάτα. Δηλαδή κάτι άλλο να λέμε. Όχι, υπάρχει επαφή. Είναι λάθος, είναι... Πώς θα το χαρακτηρίσω τώρα. Αντιποδοσφαιρικό. Είναι αντιποδοσφαιρικό σίγουρα και κρύβει, είναι μια φράση που κρύβει αμαρτίες. Αν θες να αλλάξεις σελίδα λοιπόν σαν ποδόσφαιρο και σαν χώρα και οτιδήποτε, θα πρέπει να εξαφανίσεις τη συγκεκριμένη φράση. Το να είναι στο μυαλό σου η επαφή. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα με την επαφή. Καλώς να υπάρχει επαφή. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, γιατί έτσι νομιμοποιείς και τους παίκτες να βουτάνε. Όχι ότι δεν το κάνουν, ναι. Αλλά τους νομιμοποιείς. Ναι. Είχα μια κουβέντα με τον Ντέμι παλιά. Εντάξει. Πριν κάνει την εκπομπή και μου έλεγε ότι μέσα από τους στόχους της εκπομπής που έχει είναι να δείχνει παίκτες που βουτάνε και να τους κατακρίνει. Ναι. Ωραία. Δεν το κάνει σε μεγάλο βαθμό, είναι η αλήθεια, αλλά είναι, η λογική του είναι σωστή. Ότι αν σε κάνω ρόμπα, δεν θα το ξανακάνεις. Εντάξει. Ναι. Αν σε κάνει κάποιος ρόμπα, μένει και στο μυαλό του διαιτητή.
100%. Ο διαιτητής ξέρει, Αντώνη. Ότι αυτό το τσεκάρω. Ο διαιτητής κάνει σκάουτινγκ με το παιχνίδι. Ο σοβαρός τώρα, όχι γιατί. Με κάθε τρικυμία. Ναι, όντως κάνει. Κάνει σκάουτινγκ με το παιχνίδι. Ο διαιτητής ξέρει ότι ο Φορτούνης πέφτει. Ο διαιτητής που δεν ξέρει ότι ο Φορτούνης πέφτει είναι αυτός που έπαιξε τον ντέρμπι. Αλλά μετά τα τρία πεσήματα δεν του έδωσε ούτε ένα μετά. Σου λέει πέσει όσο θέλει. Πέσει όσο θέλει. Σε κατάλαβα. Ο Μανθάνο δεν έκανε σκάουτινγκ στην Τούμπα. Λέω εγώ. Εντάξει. Ναι. Και το όλο θέμα πάνω σε αυτό που λέμε για την επαφή έχει να κάνει και με την διαχείριση και των ποδοσφαιριστών σε αυτές. Χθες, άλλη χρήση του ΒΑΡ στο ακυρωθέν γκολ του Μωράτα. Ναι. Εκεί που πάλι ανοίγω παρένθεση, είδα ότι χρειάστηκε η 7η κατά σειρά κάμερα την οποία είδανε. Και όλα στην τζίλια, φίλε. Όλα τα πλάνα χάνουν τη φάση στο 100. Άλλο μπαίνει ο βοηθός. Ναι. Άλλο έχει παίχτη. Άλλο είναι τα δυο σώματα ανάμεσα. Το Μωρά το φίλο να τον παραδεχτώ ότι πήγε να κάνει την τέλεια ληστεία. Ναι. Τέλεια ληστεία. Έχει βάλει το χέρι του εδώ ανάμεσα. Αλλά τον προδίδεται ότι πηγαίνει και το σώμα του πίσω. Βασικά πηγαίνει το σώμα του πίσω. Το έγραψα και στο chat. Ότι πανηγυρίζει μου διασμένα. Κοιτάει, κάνει ράνι. Δεν το πρόσεξα. Κοιτάει, κάνει ράνι. Δηλαδή, εγώ αν είμαι διαιτητής, καταλαβαίνω ότι την έκανε από εκεί. Κόλλησε. Ναι, κόλλησε. Δεν πήγε στην κερκίδα. Κοίτα που θα δω replay για τον πανηγυρισμό. Ναι, σου λέω, κολλάει. Λέει, το έδωσε. Θα τα κυρώσεις. Ναι. Όχι, κάτσε να πανηγυρίσουν. Κάτσε να πανηγυρίσουν. Ναι. Ναι, αυτό έπαθε. Μωράτα, είσαι αρκετά έμπειρος για να κάνεις τέτοιο λάθος. Εκεί πήγε στο ΒΑΡ και το ακύρωσε. Ναι. Φάουλ δεν έκανε. Φάουλ δεν. Άρα πήγε στο ΒΑΡ να δει αν υπήρχε φάουλ. Ναι, γιατί υπάρχει γκολ. Ο Μωράτα, ο οποίος έχει παίξει σε Ρεάλ και Γιουβέντους, του ακυρώνει γκολ με ΒΑΡ εναντίον της Ρεάλ, το οποίο το πανηγυρίζει. Του ακυρώνει γκολ εναντίον της Γιουβέντους με ΒΑΡ, το οποίο το πανηγυρίζει. Δεν γίνεται αυτό, εντάξει. Ναι. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ούτε ένα μήνα, πώς έχει. Ναι. Ναι, του έχουν κάτσει αυτές οι δυο φάσεις του Μωράτα, που στη μία είναι για εκατοστά offside. Και το βλέπει ο άλλος, ναι. Για εκατοστά, που θα μπορούσε να το παραλείψει. Δηλαδή, είναι στα όρια του ανθρώπινου λάθους εκείνο το γκολ που έβαλε στη... Ναι. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει VAR, φίλε... Με την Real. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει VAR, δεν γλιτώνεις. Ενώ και αυτό, όλα δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Δεν υπάρχει ούτε offside. Τα μουδιάσματα ήταν ένα θέμα. Κοίτα, θα το έχει αυτό με το ΒΑΡ. Θα το έχεις. Αλλά χθες που δεν επηρεάστηκε η Ατλέτικο από αυτό που έγινε, ενώ ξεκίνησε νευρικά, μανούρα κόντρα στη μανούρα, μανούρα κόντρα στη μανούρα, στο δεύτερο μήχρονο ήταν ήρεμη. Και δεν επηρεάστηκε από το ΒΑΡ και έκανε και τη δουλειά της. Και δεν επηρεάστηκε από ακυρωθέν γκολ, έτσι. Δεν. Σε ακυρώνει γκολ. Αυτό σου λέω. Που το μυαλό όλο ήταν αν κάνει με το που θα γίνει το 1-0, η Ατλέτικο θα βάλει μια όπισθεν. Ναι. Θα γυρίσει πίσω και θα πει τώρα, έλα. Και θα βάλει και δεύτερο. Γιατί έτσι πάνε αυτά. Ήταν σημαντικό για την Ατλέτικο, δεν έχασε το μυαλό της. Και σιγά σιγά και οι παίκτες και οι ομάδες θα μάθουν να διαχειρίζονται το ΒΑΡ. Την ύπαρξή του. Εγώ πιστεύω δεν την έχουν συνηθίσει ακόμα. Δεν την έχουν συνηθίσει. Κοίταξε. Νομοτελειακά. Τι θα γίνει στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Ό,τι έγινε και σε άλλες χώρες, έτσι. Όχι, ότι θα γίνει κάτι. Τις πρώτες 6-7 αγωνιστικές, οι παίκτες θα ζητάνε ΒΑΡ για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Για ό,τι μπορεί να φανταστείς, θα κάνουν την κίνηση αυτή με τα δάχτυλα. Το ΒΑΡ. Ή θα λένε το διαιτητή, κοίτα. Κοίτα πάνω. Μετά θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ξέρεις τι, okay, δεν είναι όλες τις φάσεις ΒΑΡ. Ναι. Κοίτα, χρειάζονται και 10 σεμινάρια πριν τοποθετηθεί. Και έτσι. Μετά θα αρχίσει να καταλαβαίνει το πού έχουν καταλάβει τι έγινε. Όπως λένε ότι ο πρώτος παίκτης που σηκώνει το χέρι ότι δεν είναι offside είναι αυτός που καλύπτει. Βέβαια, 100%. Ο πρώτος λοιπόν αμυντικός που θα ζητάει, που θα προσπαθεί να απομακρύνει το διαιτητή από το ΒΑΡ, είναι αυτός που έχει κάνει ακριβώς αυτό. Αχιλλέα. Ωραία. Και χωρίς μπιπ κιόλας, δεν χρειάστηκε να μπει. Υπάρχει χαρακτηριστική φάση στη Γερμανία, στην οποία ο Κυριάκος Παπαδόπουλος διαμαρτύρεται για γκολ στο ΒΑΡ. Τελικά όχι μόνο δεν μετράει γκολ, τρώει και κάρτα, δεν θυμάμαι τα κόκκινη, γιατί μέσα στη φάση είδαν το ΒΑΡ ότι
Έβρισε αντίπαλο. Έβρισε αντίπαλο, κάτι με το είχε κάνει. Διεθνής διαιτητής μας στέλνει μήνυμα, λέει έτσι μπράβο για την τοποθέτησή σου για το VAR. Ωραία. Λειτουργούν όπως το offside λέει. Το αφήνουν να μπει γκολ και μετά βλέπουν. Ωραία. Αυτό είναι η πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος του VAR. Ας τη φάση, αν δεν μπει γκολ, δεν την κοιτάζουμε. Αν μπει γκολ, την κοιτάζουμε. Ναι. Ωραία. Και μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κανονισμό λέξη επαφή. Υπάρχει μόνο η παράβαση. Δηλαδή, σε όταν, κανονισμό δεν υπάρχει η επαφή. Όταν οι δάσκοντες οι διαιτητές πηγαίνουν ναι. κάνοντα σεμινάρια τους, λέξη ναι. επαφή, να βλέπετε την επαφή, όχι. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ωραία. Χαιρόμαστε που μας ακούν διεθνείς διαιτητές. Εμείς τη βάζουμε στην κουβέντα συνέχεια ναι. τη λέξη επαφή. Έτσι. Ναι. Όχι, είναι και σιγά σιγά θα πρέπει να την αποβάλουμε. Να μην υπάρχει λέξη επαφή πουθενά. Μπορούμε. Θα γράψω και blog, το έχω προσχεθεί του άλλου. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια καμπάνια. Να κάνουμε μια ΜΚΟ. Ε, μόνο εμείς δεν έχουμε. No touch. No touch. Ε. Μ' άρεσε. Μ' άκουσα ΜΚΟ, ναι, μέσα. Καλό μέσα είμαι και εγώ. Καλό ακούγεται. Καλό ακούγεται. Ε, γενικά λοιπόν, αυτή είναι η φιλοσοφία. Βάλαμε και ένα βίντεο του Απόλλωνα ΠΑΟΚ σήμερα. Βάλαμε ένα βίντεο το οποίο είναι το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο το κλεισέ λέει ότι δεν αντέχει κριτική και αυτά. Δεν αντέχει κριτική. Αντέχει κριτική. Απλά είναι τελείως διαφορετικό το πώς παίζει μια ομάδα σε ένα δεύτερο ημίχρονο που έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Προηγείται 0-3. Και αλλιώς το πώς κινείται, το πώς δρά για να το φτάσει μέχρι εκεί. Ναι. Είναι άλλο παιχνίδι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ δεν αφήνει τον Απόλλωνα να σκεφτεί από το που είχε πει ο Μπάμπης Τενές στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του παιχνιδιού. Που είπε ότι εμείς μπήκαμε στο παιχνίδι για να προσπαθήσουμε να βάλουμε δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Ούτε για να κερδίσουμε ούτε τίποτα. Ξέρει ποιος είναι, ο Απόλλωνας, θέλει να βάλουμε δύσκολα. Αυτό ο ΠΑΟΚ το απέτρεψε με απλά, κάνοντας απλά πράγματα. Κάνοντας τα βασικά. Αφήνοντας τον Απόλλωνα, αν θέλει να φτάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή, εκεί υπήρχαν όλα τα μπλοκαρίσματα. Εκεί ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Απόλλωνας μπορεί να περίμενε τον ΠΑΟΚ να πάει στα άκρα, ο ΠΑΟΚ πήγε πολλές φορές την μπάλα κάθετα. Γιατί ο ΑΚΠΟΜ έχει τέτοιες κινήσεις μέσα στο γήπεδο, τέτοια πίεση, τέτοια διάθεση να εμπλακεί από την αρχή μιας φάσης, αν και είναι εκείνος που συνήθως καταλήγει η φάση από τη στιγμή που είναι επιθετικός. Τι κάνουν αυτά τα πράγματα, και ο ΠΑΟΚ φέρνει με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικούς παίκτες κάθε φορά την μπάλα στην περιοχή και καταλήγει να έχει ένα ημίχρονο στο οποίο πέτυχε 3 γκολ. Θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον άλλα δύο και γενικότερα κάνει ένα ημίχρονο από αυτά που μπαίνει και δεν αφήνει στον αντίπαλό του ούτε καν να σκεφτεί ότι μπορεί να τη δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Το πιο σημαντικό νομίζω κομμάτι του βίντεο ατομικά είναι η συμμετοχή του ΑΚΠΟΜ σε αυτό το πράγμα που λες. Σε ένα παιχνίδι το οποίο όταν μετά το αναλύαμε δεν είχαμε τον Άγγλο στους κομβικούς της αναμέτρησης. Δηλαδή και παίρνει 10 φάσεις και τον βλέπεις μέσα και στις 10. Και είναι 10 φάσεις και είναι μέσα. Και όχι στο τελείωμα, όχι στο τέλος τους. Είναι η αιτία που γίνονται. Που ξεκινάνε. Είναι απίστευτο που γίνεται με τον Άγγλο. Ακόμα και στη μέρα που δεν τον βοήθησε η ομάδα. Γιατί αυτό είναι. Δεν ταΐστηκε, ρε φίλε. Απλά πράγματα. Τάισε. Ναι. Είναι αυτός που τάισε. Είναι αυτός που πήρε την πρωτοβουλία να γίνει κομμάτι του παιχνιδιού. Γιατί. Πάντα λέγεται ότι η ομάδα δεν βοήθησε τον επιθετικό. Δεν πειράζει, παιδιά. Άμα δεν μπορεί η ομάδα να βοηθήσει τον επιθετικό, βοηθήσει ο επιθετικός στην ομάδα. Δεν είναι κακό. Α, όχι, δεν με βοηθάει η ομάδα. Παίκτης είναι γι' αυτός. Ναι, παίκτης είναι γι' αυτός. Είναι 11. Είμαστε μαζί, είναι 10. Παίκτης είναι γι' αυτός. Δεν είναι έτσι. Όταν δεν σου βγαίνει το παιχνίδι, φροντίζεις να κάνεις κάτι έτσι ώστε όταν πάρει την ανάλυση ο προπονητής να πει ήσουν πρώτος μάγκας. Έκανε χαμαλίκι. Να πει αυτός, μα δεν έβαλα γκολ. Τι με ενδιαφέρει. Τι με ενδιαφέρει. Πέντε έβαλε η ομάδα. Τι με ενδιαφέρει. Ένα δω να δει αγόρι μου στο πρώτο γκολ τι κάνει. Ένα δω με τι κάνει στο τρίτο. Ένα δω να δούμε πώ δημιουργήθηκε η φάση, τι έκανε εδώ με το τακουνάκι. Ποιο μπορούσε να την κάνει καλύτερα, να τελειώσει τη φάση έτσι όπω ήταν το σώμα σου. Ωραία. Ένα δω να δούμε πού έκλειψε εδώ. Ένα δω να δούμε πώ άδειε τον άλλον πήγε να σε μαρκάρει και έμειναν 20 μέτρα και να. Πώ έσπασε την πίεση. Και σημαντικό είναι αυτό να το απορροφά παίκτη και από του συμπαίκτε του. Mm-hmm. Να μπαίνει στα αποδυτήρια και να. Του λένε όλοι, πώς γίνεται δηλαδή, ότι ναι, δεν σκόραρες, εσύ όμως τα έβαλες τα γκολ. Ναι. Εσύ μας τα έβαλες.
Γεγονός. Σημαντικό λοιπόν, η συμμετοχικότητα είναι σημαντική. Γιατί πολλές φορές κατηγορηθήκαμε όταν λέγαμε για τον Πρίγκεφ στην πρώτη χρονιά ότι κάνει ένα πράγμα και ότι αυτό είναι πρόβλημα. Ε, αφού ένα πράγμα έκανε. Ένα πράγμα έκανε. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Είπε κανένας ότι δεν το έκανε τέλεια. Τέλεια το έκανε. Απλά στο ποδόσφαιρο χρειάζονται και άλλα πράγματα. Γιατί υπήρχαν παιχνίδια που ο Πρίγκεφ, θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ένα 0 που χάσαμε. Το τελευταίο παιχνίδι που χάσαμε στο πρωτάθλημα αυτό. Μου έκανε το τελευταίο. Όχι, Τρίπολη ήταν. Λες για το παιχνίδι που παίξαμε με 10-10 που κάποια στιγμή μετά. Ναι. Ο Πρίγκεφ είχε στο δεύτερο ημίχρονο 4 επαφές με την μπάλα μακριά από την περιοχή. Τι να το κάνω. Θα μου πεις από τότε σου δώσει 20 παιχνίδια μαζί σου. Εννοείται, τα έδωσε. Τα έδωσε. Και δεν μπορεί το ένα να σβήνει το άλλο. Ναι, είναι γεγονότα και τα δύο. Ένα παίκτη ο οποίο είναι παίκτη, θα την πω τη λέξη, τη μια επαφή. Ναι. Ο Πρίγκεφ. Mm. Μια ομάδα λοιπόν, σχηματικά το λέω, τα νούμερα, βρίσκει 10 τρόπους να τροφοδοτήσει αυτό το παίκτη. Ξέρετε πόσες πολλαπλάσιες φάσεις μπορεί να κάνει μια ομάδα όταν ο επιθετικός της δεν είναι της μιας επαφής. Mm. Αλλά είναι εκτός περιοχής. Το βλέπουμε στο βίντεο. Διότι αυτομάτως μπορεί να βγάλει φάσεις για τον επιθετικό. Φάσεις οποίες θα μπει μέσα του δεκάρι και θα πάει ένα μισό στόπερ, όπως γίνεται το 0-1. Το πρώτο γκολ. Φάσεις όπως στο 0-3 που σε αυτήν τη θέση βρίσκεται το αριστερό εξτρέμ σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ έχει κάνει κίνηση, έχει κόψει και απλά περιμένει από το Λιμιό να κάνει αυτό που κάνει άλλος ένας παίχτης εντός αγικών, στυλ Ακπομ, ο οποίος θυσιάζει τα νούμερα του πολλές φορές για την ομάδα. Εκπληκτική η πάσα κλειδί εκείνη. Το σπάσιμο. Και άμα είσαι άμπαλος ΔΕΡΤ, ρε κόψε στιγμιότυπα την κήπα σου. Γιατί δεν έχεις στιγμιότυπα σου την κήπα σου του Πέλκα. Είναι δυνατόν. Πέρσι μάλλον με τους φίλους μου στην Νόβα. Ωραία, έχουμε βάλει εκείνο τον γκολ με την Τρίπολη, 35 πάσες πόσες ήταν. Ε? Ναι, δεν έχω ένα πλάνο. Που βρέθηκε τελικά ένα πλάνο από την κάμερα από το γερανό. Στο γερανό, ναι αυτή. Ρε παιδιά, βγάλετε λίγο τη φάση από την αρχή. Να διαφημίσεις το προϊόν μας, έχετε ζαρίσει τα κεφάλια, δεν βοηθάτε το προϊόν και δεν βοηθάτε, φέρε με τον κόλ. Πού είναι. Εσύ πληρώνεις, βοήθα το προϊόν. Ναι. Πόσες φορές τέτοια μανούρα, Αντώνη, πόσες φορές. Πού είναι τον κόλ. Και τα δύο με την Τρίπολη. Το άλλο που είναι λιγότερες πάσες, είναι με κάθε το παιχνίδι χωρίς να κουμπίσει, ακουμπάνει όλη την μπάλα και καταλήγει το Μαουρίτσιο. Τώρα σε ελπίσουμε ότι τέτοια θέματα από τη στιγμή που θα έχουν όλα τα γήπεδα VAR να εκλείψουν. Θα υπάρχουν κάμερες παντού. Δεν μπορεί να μην δεν πιάσει. Τώρα, αν στη Βαδιά, αν δεν πέσει, κλαπούνε 12-13 κάμερες ένα βράδυ, συνέβη. Τι να κάνουμε τώρα. Ας μην έχουμε το τσαμπούρι που αλλάζει την μπάλα με τον. Στο σπάκ με τον Διόγκο. Έπεσε σε χιλιά στη Βαδιά, να ξέρει. Σβηστά. Έπεσε. Τι θέση. Στόπε. Ευχαριστώ. Έπαιζες. Άμα ακούει κάποιος σκάουτερ της Βαδιάς, σβηστά. Ποιον έχουν Ζησόπουλο, έχουν Θεό. Τι πάρα μεγάλο Γιώργαλος. Και καλός παίχτης. Έναν μαύρο που δεν έγινε. Δεν το θυμάμαι. Μου διαφεύγει το όνομά του. Ένα πιτσιρικά το Λιάγκα που λένε καλά λόγια. Γενικά δεν... Σβηστά παίζεις. Και το στόπερ είναι εμπειρία, φίλε, δεν είναι κάτι άλλο. Και την έχεις. Την έχεις. Το δίχως άλλο. Παραστάσεις. Δεν με έχεις δει ακόμα. Έχεις περάσει, έχεις παίξει στο Σοχό, στο Δρυμό. Πού? Όχι για να παίξεις εσύ, γιατί πάνω σου. Ναι. Πέρασες από Σοχό. Έχεις φέρει με το κουτάλι τα κοτρόνια. Να περάσεις, να παίξεις εκεί. Ναι. Βαράνε ακόμη γιατί τα παίζαμε εμείς, μας ακατέβανε. Ναι. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ναι, υπάρχουν σταθερές. Εκεί γύρω. Πήγε. Ναι. Ωραία, λοιπόν, η σημερινή εκπομπή αφιερώνεται στο. Υπάρχει επαφή. Στο υπάρχει επαφή. Δεν υπάρχει αυτή η φράση ξανά στη ζωή μας, την κόβουμε. Εντάξει. Πρέπει να περάσει ένα διάστημα για να κοπεί. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας κατευθείαν. Αν αφήσει τον ένα διάστημα, τελείωσε. Όποιος τη λέει 10 ευρώ πρόστιμο κάθε φορά. Μόνο έτσι μπορεί να κοπεί η φράση. Στις 10 μέρες 5. Ναι. Θα υπάρχει πρόστιμο, όποιος λέει υπάρχει επαφή ξανά στο ποδόσφαιρο, δεν μπαίνει στην ποδοσφαιρική μας κουβέντα, κόβεται εντελώς, τέλος.
θα γράφει και ένα blog, επίθεση, σε όσους χρησιμοποιούν τη φράση, θα ακολουθήσεις και εσύ, θα γράψεις και εσύ. Να συμφωνήσουμε, μια πολιτική ρε φίλε, σαν, πρέπει να σαν project. Ναι, μπορείς να το συνδυάσεις και με ένα βίντεο. Το blog σου εκεί πέρα που θα γράψεις. Το υπάρχει επαφή, θα το υπάρχει επαφή. Μαζευτούμε εμείς να κάνουμε. Ναι. Υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει επαφή. Να εξηγήσουμε και... να μιλάς προσωπικά, εσύ να βγεις στην κάμερα ως στόπερ και να πεις τι έχεις βιώσει από αυτό το υπάρχει επαφή. Με όμορφο τρόπο. Ναι, με όμορφο τρόπο. Με όμορφο τρόπο. Εννοείται. Ναι. Λίγο θα συντήσουμε λίγο κάπως. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Ναι. Και ότι αυτό, ότι υπάρχει επαφή, σε οδήγησε στο χώρο. Λοιπόν, επειδή υπάρχει και ρολόι, με αυτή την επαφή. Ναι, υπάρχει επαφή. Ολοκληρώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 2, Παρασκευή, η αγαπημένη μέρα της εβδομάδας, να δούμε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου και να συζητήσουμε το τι περιμένουμε και το τι θα έχουμε δει από το Europa League και την προσπάθεια που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει Europa. Μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα, γιατί αυτό το 2-2 εντός έδρας στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν το καλύτερο να το. Αυτά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.